δικαίωμα ενός λαού ολόκληρης της κοινωνίας να αποφασίζει για το μέλλον του. Δεν έχουν δικαίωμα οι δανειστές να προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και να προσπαθούν να ακυρώσουν τη λαϊκή εντολή για τερματισμό της λιτότητας. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις στην προσπάθεια να αποφύγει τις απειλές και τους εκβιασμούς. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα βήματα πίσω. Η κυβέρνηση δεν έχει άλλο δρόμο από το να μην αποδεχθεί την όποια συμφωνία, αλλά να δώσει λύση με βάση τη λαϊκή εντολή που έχει λάβει. Ασφαλώς δεν πρόκειται για εύκολη απόφαση. Ωστόσο, είναι η μόνη που ανταποκρίνεται στο αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου και κυρίως η μόνη που υπερασπίζεται τις ανάγκες και την αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας. 5 χρόνια ήταν αρκετά για να αποδειχθεί σε όλους ότι το πείραμα απέτυχε. Η άγρια λιτότητα γεννάει ύφεση και η ύφεση μεγαλύτερα ελλείμματα και χρέος. 5 χρόνια ήταν αρκετά. Το πειραματόζωο πλήρωσε ακριβά την κρίση. 5 χρόνια ήταν αρκετά. Τα μνημόνια ήταν ένα καθεστώς που δεν παρήγαγε οικονομικά αποτελέσματα, αλλά προσωπικά και κοινωνικά δράματα. Δεν αντέχουμε μισθούς και συντάξεις 300 ευρώ, σπίτια χωρίς θέρμανση, τους γονείς μας χωρίς φάρμακα, τα παιδιά μας νηστικά στα σχολεία για να πληρώνεται χωρίς τέλος ένα χρέος που δεν δημιουργήσαμε εμείς. Οι δανειστές δεν ζητάνε μόνο αυτά, αλλά πολλά περισσότερα, με στόχο να εγκλωβίσουν την οικονομία σε ασφυξία και την κοινωνία σε αδιέξοδα. Κάθε βήμα πίσω στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών σημαίνει πολλά βήματα πίσω στη δημοκρατία. Όποιος αμφισβητεί το δικαίωμα ενός λαού να επιλέγει δημοκρατικά, σύντομα το κακό χτυπάει και την πόρτα του. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε μια Ευρώπη του μίσους και της καταστροφής. Από επένδυση στο δημόσιο τομέα και πολιτικών μείωση των μισθών οδήγησαν τη χώρα στο χάος. Η οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 25%. Σε σύγκριση με το 2010, είχαμε έκρηξη φτώχειας, το ποσοστό ανεργίας είναι σήμερα 26%. Ένας στους 2 νέους έχει μείνει χωρίς εργασία, οι δημόσιες υπηρεσίες και το σύστημα υγείας έχουν διαλυθεί. Είναι επιτακτική η ανάγκη να αλλάξουμε πορεία. Αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η επιδείνωση των ανισοτήτων και της ανεργίας στην Ελλάδα. Ο ίδιος κίνδυνος απειλεί όμως όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Στο μέλλον που φτιάχνει το πως θέλετε, αφού είστε